Και δεν είναι η μόνη που φεύγει από την Αμερική, έχω να σου πω. Ευρώπη θα έρθει λογικά. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος σκέφτεται να μετακομίσει. Όπα. Πού να πάει. Έχουν ξεκινήσει οι Αμερικανοί, οι οποίοι δεν αντέχουν τον Τραμπ, τον πρόεδρο αυτόν. Έχει κάτι ωραία. Ψάχνουν να βρουν σπίτια σε άλλες χώρες, δεν ξέρω ευρωπαϊκές ή όχι. Πάντως θέλουν να φύγουν. Έχει κάτι ωραία νεοκλασικά. Στο κέντρο της Αθήνας, άλλο πράγμα, Μούρδια, Μοναστηράκι, Πλάκα, Θησίου, όλη αυτή η περιοχή, εξαιρετική Θεσσαλονίκη. Πουλάω τώρα, εγώ το κάνω καλά, κύριε Μπακά. Κάνετε πολύ καλά. Το κάνω πάρα πολύ καλά. Θα πάρω δουλειά σε λίγα. Ψάχνουν σπίτια, ψάχνουν. Είναι μια επανάληψη της εκλογής του Τραμπ το 2016, που έχουμε πάρα πολλούς Αμερικανούς, ιδιαίτερα πλούσιοι, αλλά και κυρίως άνθρωποι οι οποίοι διαφώνουν εισοδημάτων, οι οποίοι μπαίνουν σε δικασία πραγματικά να μελετούν πού μπορούν να μετακομίσουν, διότι δεν αντέχουν, λέει, αυτές τις κοινωνικές, τις οικονομικές συνθήκες που. Ουσιαστικά μπορούν να διαμορφωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι. Ενώ παράλληλα βλέπουμε και ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μετακομίσουν για λόγο υψηλού κόστου ζωής. Ότι είναι υψηλό το κόστος ζωής, ναι, οι ΗΠΑ είναι. Λένε ένα κρουασάν και ένα καφέ, λέει 30 ευρώ. Δεν είναι. Ισχύει αυτό. Άρα δεν σχετίζεται με την εκλογή του Τραμπ. Σχετίζεται και με την εκλογή του Τραμπ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε διάφορα. Το διεθνή τύπο να αναφέρει ότι δικηγόροι πολύ πλούσιων Αμερικανών έχουν ξεκινήσει ήδη την αναζήτηση το πού μπορούν να μετακομίσουν και να επενδύσουν σε άλλες χώρες έτσι ώστε να φύγουν από την Αμερική. Πάμε να δούμε προορισμούς λοιπόν πού μπορούν να φύγουν να καταπάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι κατά κύριο λόγο ξεκινούν και επιλέγουν Ισπανία, Πορτογαλία, που είναι οι δύο προορισμοί κυρίως για πλούσιους Αμερικάνους. Ναι. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και οι χώρες της Καραϊβικής, αν συνεχίσει αυτή τη στιγμή η καρτούλα, η Ταϊλάνδη. Μετά είναι η Νέα Ζηλανδία, η οποία δίνει μια συγκεκριμένη βίζα που αφορά πάρα πολύ πλούσιους Αμερικανούς, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Και είναι και η Αυστραλία. Σωστικά έχουμε 5 με 6 χώρες που επιλέγουν κυρίως οι πλούσιοι Αμερικάνοι. Παράλληλα, βλέπουμε ότι επιλέγουν και περιοχές όπως είναι άλλες χώρες, όπως είναι η Αυστραλία, η Πορτογαλία, η Αλβανία, η Γεωργία. Και γράφουν και όλα χαρακτηριστικά. Όχι η Τζόρτζια, μην μπερδευτείτε. Ναι. Η Γεωργία. Ναι. Η Ιταλία, η Μάλτα, η Ισπανία, ο Βόρειος Καναδάς. Είναι ένας προορισμός που κάθε φορά που συμβαίνει κάτι στην Αμερική, βλέπουμε ότι υπάρχει ο Βόρειος Καναδάς σαν επιλογή των Αμερικανών πολιτών. Οι οποίοι θέλουν να μετακομίσουν και κυρίως οι λόγοι, ξέρετε κιόλας, είναι και οι λόγοι κυρίως φορολογικοί. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί συνταξιούχοι Αμερικάνοι, οι οποίοι και η Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, και η Ισπανία δίνουν κάποιες φοροελαφρύνσεις στη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών, έτσι ώστε να επισκεφθούν και να ζήσουν μόνιμα στις συγκεκριμένες χώρες. Γενικότερα, να ξέρει ο κόσμος ότι οι Αμερικάνοι επιλέγουν και το Μεξικό, είναι μια περιοχή η οποία είναι κοντά σε αυτούς, γνώριμη, με φτηνή ζωή, αλλά παράλληλα επιλέγουν το Μεξικό, διότι τους δίνει και μια χρυσή βίζα, μάλλον τους δίνει δυνατότητα να ζήσουν 180 ημέρες χωρίς βίζα. Τι και καλές καιρικές συνθήκες και φτηνό κόστος ζωής. Απλά ελάτε. Και φτηνό αλκοόλ έχουμε από τους Άριους Αμερικάνους. Και καλό κόστος ζωής σου λέει, εσύ φτηνό αλκοόλ. Και καλό Μεξικάνικο έχουμε από τους Άριους Αμερικάνους. Αλλά έχουμε και το Παναμά πάλι που δίνει για τηλεργασία έως 18 μήνες βίζα και απαιτεί ουσιαστικά κάποιον να είναι ασφαλισμένος στην ασφάλεια υγείας και να έχει ένα τουλάχιστον μηνιαίο εισόδημα 3.000 δολάρια. Αν γυρίσει η καρτούλα, θα δούμε και στην Κωνσταρίκα αυτή τη στιγμή, στον Παναμά πάλι, που λέμε ότι δίνει βίζα συνταξιοδότηση φοροαπαλλαγές και 6 μήνες διαμονή χωρίς βίζα καμία. Δηλαδή γενικότερα εμείς πάρα προσφέρουμε εδώ έξω από θάλασσα, ήλιο και το. Έχουμε τη βίζα των ψηφιακών ομάδων με φορολογικά κίνητρα. Ναι. Έχουμε δει ότι αυτό δεν έχει σχέση με την Αμερική μόνο, αλλά βλέπουμε και από άλλες χώρες και από τρίτες χώρες, αλλά και από την Ευρώπη να έρχονται ψηφιακοί ομάδες να διαμένουν στη χώρα μας, κυρίως σε περιοχές που υπάρχει πολύ ίντερνο, γρήγορο ίντερνετ. Δηλαδή η Ρόδος ήταν ένας προορισμός για ψηφιακούς ομάδες και μάεψε πάρα πολύ κόσμο. Και το κέντρο της Αθήνας και τα Ιωάννινα. Και ο Βόλος ξεκίνησε. Την Ελλάδα δεν βλέπω. Την έχουμε βάλει στο πίνακα την Ελλάδα, δεν αφήσει εκτός. Λοιπόν, στην Κώστα Ρίκα ψηφιακή νομαδική βίζα, ό,τι ακριβώς δίνει και η Ελλάδα, σωστικά. Στην Κώστα Ρίκα πάλι τους λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε να είσαι ασφαλισμένος με ασφάλεια ζωής και να έχεις ένα μίνιμουμ εισόδημα 3.000 με 4.000 δολάρια το μήνα. Παράλληλα, η Κώστα Ρίκα δίνει και πάρα πολλές επιλογές για συνταξιούχους και επενδυτές. Δηλαδή, σου λέει, επενδύεις π.χ. 3 εκατομμύρια δολάρια. Μπορείς να έχεις βίζα και να διαμένεις στην Κώστα Ρίκα. Είσαι συνταξιούχος, θα έχεις φοροαπαλλαγές. Γενικότερα, βλέπουμε ότι πάρα πολλές χώρες αυτή τη στιγμή προσπαθούν να πλησιάσουν, να προσεγγίσουν αυτή τη στιγμή και επενδυτές και συνταξιούχους. Και η Γαλλία, σε αυτόν τον τομέα, ξέρετε, είναι πάρα πολύ μπροστά. Και η Ισπανία πάλι μπαίνει σε διαδικασία να δίνει άδεια διαμονής σε εργαζομένους όμως, οι οποίοι έχουν εξειδίκευση σε συγκεκριμένη εργασία. Τουλάχιστον 3 ετών. Περιμένω. Και παράλληλα έχουν μεταπτυχιακό ή υποπτυχιακό. Ναι.
την Ελλάδα. Τίποτα, ε? Η Ελλάδα δίνει. Δίνει ουσιαστικά η Ελλάδα την λογική ότι μπορείς αυτή τη στιγμή να έρθεις ως ψηφιακός νομάς, ναι, να έρθεις στην χώρα μας, να διαμείνεις εδώ, να έχεις φοροαπαλλαγές. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Golden Visa κανονικά για τους Αμερικανούς. Δηλαδή αλλά είχαμε μια αύξηση. Είναι 250.000 πλέον, δεν είναι 100.000 όπως είχαμε παλιά. Όχι, και πλέον. Όχι, δεν υπάρχει 250.000. Αυτό τελείωσε. Έληξε. Είμαστε 400.000 και 800.000 ευρώ. Ακριβήναμε. Πολύ ακριβή. Είμαστε από τους ακριβούς τώρα. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε, έτσι δεν είναι. Μπορούν να επενδύσουν στα νότια πουράστια που έχουμε το καινούργιο έργο που συμβαίνει στη χώρα μας. Κοίταξε, εμείς δεν θέλουμε τον. Εννοείς πως δεν έχουμε. Δηλαδή, θέλουμε το συνταξιούχο Αμερικανό. Έχεις γίνει να ψάξεις σπίτι, να πεις αν μπορείς να νοικιάσεις, να αγοράσεις τώρα σπίτι. Εμείς δεν θέλουμε το συνταξιούχο Αμερικανό να στην Ελλάδα να ζήσει. Θέλουμε τον εφοπλιστή Αμερικανό. Τέλος πάντων, ποιο είναι. Τους Αμερικανούς θα μπορούσαμε να τους πλησιάσουμε πραγματικά και να τους προσφέρουμε επιλογές στην περιφέρεια. Δηλαδή εκεί που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Ακριβώς. Εκεί που έχουμε ανάγκη πραγματικά να δούμε επενδύσεις και αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας. Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, να είστε κύριε καλά. Μπάκα, τώρα, κανονικά πρέπει να το ρωτήσουμε τον κύριο Μπάκα αν θα πέσουν ποτέ τα ενίκια. Αλλά αυτή είναι μια τεράστια συζήτηση. Δεν θα πέσουν. Έλα, ρώτα τον Αντώνη. Θα πέσουν, κύριε Μπάκα, τα ενίκια. Αυτό με ρωτάει. Το μεγαλύτερο που μου αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή. Τα ενίκια είναι μια πραγματικότητα πολύ δύσκολη. Είναι το νέο κοινωνικό ζήτημα που υπάρχει στη χώρα μας και πραγματικά δεν θεωρούμε ότι θα δούμε αλλαγή της εικόνας, αλλά με μικρότερο ρυθμό αύξηση το ζητούμενο τιμών ενοικίας στο μονοθονικό διάστημα. Τρία χρόνια. Σε τρία χρόνια τη βλέπουμε. Μικρότερο ρυθμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά.